Ελένη μας. Γεια σας. Τι έχει συμβεί σήμερα, για πες. Σήμερα έχει συμβεί η Σελένη. Έχει συμβεί εντελώς Σελένη ναι, σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι σε αυτό το look έχει νικήσει προσωπικότητα σίγουρα. Η δική μου, εννοώ. Και πάω στο κατάκολλο της Ηλίας. Μα έχεις φαγωθεί, μιλάμε τέτοια διαφήμιση στον τόπο του. Δεν έχει ξανακάνει κανένας μας εδώ πέρα. Θα αρχίσω να λέω παλιόχωρα Χαλκιδικής, Χανιά, Κρήτης, δηλαδή θα λέω τα λέω συνεγόμενα, γιατί θα μου κάνουν και παράπονα, καταλαβαίνεις. Είναι ωραίο μέρος, τι να κάνω. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, λοιπόν, εκεί διεξάγεται κάθε καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, το Port Festival. Το φεστιβάλ του λιμανιού και εγώ έχω το δικό μου πάγκο εκεί, με χειροποίητα τα κοσμήματα και τσαντούλες. Α! Ναι, ναι. Άρα είναι δική σου κολεξιόν, ας πούμε. Ναι, ναι, ας πούμε ότι είναι, αλλά δεν concept, είναι. Για το concept. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και είμαι εκεί, θα είμαι τρεις μέρες σε αυτό το ωραίο φεστιβάλ. Τι που είναι και αυτό μουσική. Το φεστιβάλ, πες μας λίγο. Κυρίως παρουσιάζουν χειροτέχνες τη δουλειά τους και νέοι μουσικοί. Αναδεικνύονται, που θέλουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους από την επαρχία και να έρθουν στην πρωτεύουσα για να τους γνωρίσουν εδώ παραγωγή και διάφορα. Οπότε υπάρχει, ας πούμε, μία μίξη καλλιτεχνικών τέχνης, δρομένων, ναι, 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 ας πούμε, και τέχνης, ναι, έτσι, ένα, ναι, τέτοιο, ναι, πράγμα. Ναι. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάποια απορία, μπορείτε ευθύς αμέσως να βαθμολογήσετε. Λοιπόν, είμαστε που λέτε στο κατάκολλο και γίνεται αυτό το Port Festival. Εύχομαι οι δουλειές να πάνε πολύ καλύτερα από τη βαθμολογία. Η οποία, ναι, δεν είναι, ας πούμε... Εντάξει, αναμενόμενο. Στα κορίτσια γενικά δεν πολύ αρέσουν τα look αυτά. Και επίσης γνώριζα εγώ εκ προημίου ότι και καμία άλλη δεν θα έφερνε κάτι παρόμοιο. Οπότε λέω, σίγουρα θα το κάνω εγώ που είμαι εγώ. Να έχει εκεί έξω να εκπροσωπηθεί ένας άνθρωπος να το βλέπει, οπότε... Ναι. Νικόλ. Λοιπόν, Σελένη, δεν είναι από τα αγαπημένα μου look. Μου αρέσει πάρα πολύ η βερμούδα, αλλά νιώθω ότι θα ήθελε πάνω κάτι πιο γραμμικό, όχι τόσο μαλακά και λούζι φάσματα. Δηλαδή, όταν τη βλέπω, την έχω για σακάκια και έτσι πιο στιβαρά ρούχα. Δεν μου αρέσουν τα παντοφλάκια αισθητικά. Εντάξει, αυτό είναι δικό μου θέμα, όμως το σκοπό σου τον εκπληρώνει. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα σκουλαρίκια. Με τρομάζουν λίγο. Είναι λίγο τρομακτικά. Με τρομάζουν. Αλλά τα φτιάχνει ένα πολύ γλυκό πλάσμα, οπότε... Ναι, το καταλαβαίνω. Ωραία η τσάντα. Κοίταξε, σου. Από μακριά, όντως σκιάζεσαι λίγο. Αν το δεις από κοντά, είναι γλυκό το μπεμπέ. Είναι, ναι, κομμένα κουκλάκια παλιά που... Όχι, ναι, τρομακτικό. Το μαντήλι στα μαλλιά, ενώ μου αρέσει σαν πρόταση το να βάλεις ένα μαντήλι στα μαλλιά, νιώθω ότι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ότι σου δημιουργεί, ας πούμε, έναν όγκο πάνω. Ωραία. Τσάντα μου αρέσει, ταιριάζει πάρα πολύ και χρωματικά και σαν ύφος. Αυτά. Πάμε για το μέσο όρο που είναι 2,3. Και χαρά. Πηγαίνει στους κριτές, Ελένη. Ηλιάνα μου, ξεκινάμε από σένα. Σελένη μου, πας κατάκολλο. Λατρεύω, αγαπάμε πάρα πολύ το κατάκολλο. Έχουμε και την κλέλια μας από εκεί, Κατερίνα, να ξέρεις. Τι, όντως, είναι από το κατάκολλο. Βέβαια, βέβαια. Είναι από το κατάκολλο. Είναι από το κατάκολλο. Θερίζουμε στα ίδια μέρη. Την ξέρω από πολύ παλιά την κλέρια. Αλήθεια, την ξέρεις από εκεί. Εκεί είναι το σπίτι που είχατε κάνει κάτι τρομερά πάρτι το καλοκαίρι. Ναι, ξέρεις και τη φίλη μας τη Χριστιανά. Α, θα την γνωρίσεις. Θα έρθει στο πάρτι το καλοκαίρι. Θα περάσουμε τέλεια. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι μου αρέσει το κόνσεπτ που έχεις φέρει σήμερα. Όντως, το κατάκολλο έχει ένα πολύ ωραίο και μεγάλο λιμάνι. Δένουν πολλά κρουαζιερόπλοια, οπότε φαντάζομαι ότι θα ξεπουλήσει με τα κοσμήματα τα κατεβούν οι τουρίστες κάτω. Επίσης, η εικόνα που έχει στην πρώτη ανάγνωση, όντως, είναι πάρα πολύ πρόχειρη και μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι κάτι το σπουδαίο, αλλά αυτό το στυλ το έχει αναβαθμίσει με τα κομμάτια που έχει επιλέξει. Δηλαδή, και η βερμούδα είναι ιδιαίτερη, και τα παντοφλάκια που φορά, και η μπλούζα σου έχει στοιχεία, και η τσάντα επίσης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι παίρνει παραπάνω αναβάθμιση το συγκεκριμένο στυλ, τέλος πάντων. Τα κοσμήματα είναι όντως κάπως τρομακτικά από μακριά. Από κοντά μπορεί να είναι πολύ γλυκά. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν ταιριάζει στην εικόνα. Η αίσθηση, το γύρω-γύρω αυτά το ασημένιο, του δίνει κάτι. Θα ήθελε δηλαδή λίγο περισσότερη λάμψη. Το τυρμπάν που έχει στο κεφάλι, ούτε αυτό μου αρέσει και δεν μου αρέσει γιατί είναι πολύ κοντά αυτό το χρώμα στο πρόσωπό σου και σε κατεβάζει. Δεν μου ταιριάζει δηλαδή με αυτή την έννοια. Ενώ χρωματικά πάει με τα υπόλοιπα που φοράς. Πολύ δύσκολο σημείο να επιλέξει να φέρει ένα τέτοιο look. Ναι. Εντάξει.
Λίγα κότσια θέλει. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Στέλιο. Με δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό το look. Τα τι λαμβάνω. Καταρχάς θα σου πω ότι είναι προς τιμή σου που το φέρνεις και εις γνώσεις σου το ότι είναι ρυψοκίνδυνο, γιατί είναι όντως. Γιατί οπωσδήποτε ψάχνουμε εικόνες μόδας. Τώρα σε αυτό τι γίνεται. Οι άνθρωποι πουλάνε κοσμήματα στους δρόμους, τους οποίους πραγματικά τους θαυμάζω και μπορώ να σου πω και τους ζηλεύω μερικές φορές με την καλή έννοια. Πραγματικά πολλοί έχουν ένα έτσι, πολύ μποέμικο τρόπο ζωής. Τους παρατηρώ για το πώς είναι ντυμένοι και το τι φοράνε κτλ. Και υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία στον ντυσιμό τους. Οπότε αφού υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία, το να πάμε να κάνουμε ένα τέτοιο look και να το ζυγίσουμε είναι λίγο οξύμορο. Ναι, όντως. Και νομίζω ότι αυτά τα look δεν είναι για να τα λουστράρεις, δηλαδή να τα γυαλίσεις και να τα φέρεις όπως πήγες να κάνεις λίγο σήμερα εσύ. Να το γυαλίσεις, να το εξευγενήσεις. Ξέρεις. Ναι. Θα προτιμούσα να το δεις αλλιώς, να εμπνευστείς από τέτοιες εικόνες και να έρθεις να φέρεις μια εικόνα Σελένη, και όχι τη Σελένη που πουλάει κοσμήματα στο δρόμο, αλλά τη Σελένη που πάει κάπου και έχει εμπνευστεί από κάποιους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και πουλάνε κοσμήματα, κάποιους καλλιτέχνες που έχουν έτσι ένα ελεύθερο πνεύμα, να πάρεις κάποια στοιχεία και να κάνεις μια δική σου εικόνα καινούρια που να μπει στη δική σου καθημερινότητα. Αυτή η προσέγγιση νομίζω ότι θα μας οδηγούσε σε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Τώρα σήμερα μπαίνοντας σε ένα ρόλο... Να σε διακόψω, ναι. Με συγχωρείς. Η Σελένη δεν είπε ότι είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Είπε ότι θα το κάνει αυτό για τρεις μέρες στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Κάνει ένα στυλ, όμως όχι Σελένη ακριβώς. Λίγο να... Και κοντίνομαι έτσι παρόλα αυτά. Α. Πάρα πολύ. Και πού πας? Ταξίδια κυρίως. Όταν πάω ταξίδια. Εγώ σε είδα σε ταξίδι, δεν ήσουν ντυμένη έτσι. Πού την είδε ταξίδι? Το Πάσχα την είχα συναντήσει στα Χανιά που φωτογραφιζόταν. Α, δεν μας τα έχετε πει αυτά. Φωτογραφίζει. Στέλιο, γιατί δεν μου το είπες αυτό? Φωτογραφιζότανε. Ναι, φωτογραφιζότανε. Ήταν με έναν φίλο της, τον σύντροφό της, δεν ξέρω, που και τη φωτογράφησε και την έβλεπα από μακριά. Από πολύ μακριά. Και δεν την είχα καταλάβει. Είναι ψηλό παιδί ο φίλος της. Α, ψηλό παιδί. Ναι. Λοιπόν, πού σε ψήφια πάνω στα Χανιά? Σε ένα σημείο κοντά στο λιμάνι ήταν, σε κάτι στενά, και εγώ ήμουν σε ένα ύψωμα και την έβλεπα και έβλεπα που έκανε κάτι κινήσει έτσι λίγο με τα μαλλιά και λέω, αυτές οι κινήσεις μου θυμίζουν τη Σελένη, και ήμουν με δύο φίλους μου και λέω, μήπως είναι η Σελένη αυτή? Μου λένε, όχι, δεν είναι. Και εντάξει, ο ένας μου φίλος που είμαστε μαζί είναι, είσαι η αγαπημένη του στο παιχνίδι. Ναι. Τέλος πάντων. Και άκουσα μετά, ντράπηκε πολύ ο σύντροφός μου, πάρα πολύ. Και δεν ήμουν εντυμένος ωραία και... Όντως. Λέω, ναι, γιατί όταν σου φωνάζω από πριν... καλύτερα δεν μας λέτε. Ναι, γιατί όταν σου φωνάζω, λέω από πριν να ντύνεσαι λίγο καλύτερα. Όχι, να ήταν τώρα. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος καλά. Εντάξει. Δεν γυρνάμε έξω και ημεραζούμε βαθμολογίες. Μόνο εδώ, επειδή θέλετε, γι' αυτό ήρθατε. Ναι, βέβαια, πάντα. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, αυτό το look δεν μου αρέσει. Εντάξει, θα κρατούσα ίσως την μπλούζα με ένα άλλο styling. Οι παντόφλες είναι πολύ ωραίες. Αυτή η βερμούδα δεν μου πολύ αρέσει ή δεν μου αρέσει σε αυτή την εικόνα. Γενικά βλέπω ότι, ξέρεις, υπάρχει μια προσπάθεια στο να γίνει ένα styling σε αυτά τα κομμάτια, και αυτά τα κομμάτια είναι λίγο πιο ελεύθερα. Δεν θα ήθελα δηλαδή κάποιος να τα ζυγίσει πάρα πολύ για να τα φέρει. Okay. Ναι, εντάξει. Σου βάλω ένα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και πάμε τώρα στο Δημήτρη. Όλη αυτή η εμφάνιση παραπέμπει λίγο... Δεν είναι μποέμ ακριβώς, δεν είναι και μπόχο. Είναι λίγο μπερδεμένη. Εσύ τι ακριβώς ήθελες να κάνεις για να καταλάβω? Λες δίσκα Σελένη, αλλά πιο μποέμ πήγες να το κάνεις? Πήγες πιο μπόχο, λίγο πιο τζίψι? Ναι, πιο τζίψι θα έλεγα προς δεν το εκεί. Δεν είναι ούτε τζίψι. Okay. Θα σου πω, αυτό που έχεις κάνει στα μαλλιά δεν είναι ότι είναι κακό. Είναι ότι είναι λίγο, το κάνουν γυναίκες με κουλτούρα πολλών αιώνων πίσω, είτε ζουν τα IT, είτε ζουν Αφρική, όπου εκεί το καταλαβαίνω και τα χρώματα και μετά και τη τσάντα και τα υπόλοιπα. Τα σκουλαρίκια που δεν είδα τα καταλαβαίνω, αλήθεια. Δεν είναι ότι με πειράζουν δύο μωράκια στα αυτιά, είναι ότι είναι τρομακτικά όντως και δεν είναι και κομψά.
Άρα εγώ σου λέω, αν έβλεπα τη Σελένη και ήθελε να κάνει αυτό, σίγουρα δεν θέλει τη βερμούδα, θα κράταγες τις παντοφλίτσες, μια χαρά που είναι, και θα βάζεις μια μεγάλη φούστα κάτω, θα μπορούσε να είναι βελονάκι, θα μπορούσε να πλεχτό, θα μπορούσε κάτι άλλο, ή μια φούστα με έντονα χρώματα, με έντονο στοιχείο, το βουργουνδί, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί, να γίνει όλο λίγο, λίγο πιο κοντά σε Αφρική, θα το έλεγα, και όχι τόσο καραϊβική. Για να ταιριάζει μετά και το μαντίλι και τα χρώματα και το κροσέ που φοράς, το οποίο το μαύρο που μέσα όμως δεν μου αρέσει, το κόβεις στη μέση και δεν είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Άρα εγώ θεωρώ ότι το λάθος που έκανες είναι η βερμούδα, και από μέσα το τοπάκι, το tube που έχεις βάλει, το οποίο μπερδεύουν πάρα πολύ την εμφάνιση και δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς τι είναι. Ξέρεις, πολλές φορές επιβραβεύω την προσπάθεια και την προσωπικότητα της κάθε μιας κοπέλας. Το έχω πει και σε σένα, ότι μου αρέσει προσπαθείς και είσαι εσύ. Αλλά τώρα, επειδή φτάνουμε εβδομάδα, είμαστε εβδομάδα ημιτελικού, και άλλο κορίτσι, όπως, για να είμαι δίκαιος, όπως η Ειρήνη έχει φέρει εμφανίσεις που είναι η ίδια, σου λέει: εγώ είμαι αυτό, αλλά εμένα αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Θα πρέπει να είμαι αυστηρός μαζί σου. Ναι, κανένα θέμα. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένο αυτό που έκανες. Ευχαριστώ πολύ. 7,3 είναι η τελική για σήμερα βαθμολογία. Σελένη, μπορείς να επιστρέψεις. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.